Καλωρίζω. Μπράβο. Έκδηλη είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων του υγρού στίβου της πόλης για τα νέα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου του Λίντο, τα οποία είναι πλέον στη διάθεση των αθλητών και αθλητριών. Οι εργασίες που έγιναν με δαπάνη της περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ αναμόρφωσαν το χώρο, παρέχοντας πλέον στους αθλούμενους εγκαταστάσεις που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πριν από αρκετά χρόνια είχε την πρωτοβουλία να ζητήσει τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και έτσι σήμερα παραδίδουμε με ιδιαίτερη χαρά στα κολυμβητικά σωματεία, στους γονείς και στους αθλητές φυσικά, τα πιο σύγχρονα αποδυτήρια που θα μπορούσε να έχει μια αθλητική εγκατάσταση. Όπως είδατε και εσείς στα πλάνα σας, διαθέτει εξοπλισμό ο οποίος είναι μοναδικός. Υπάρχει λειτουργικότητα που πραγματικά είναι αντιπροσωπευτική των σωματείων και του επίπεδου των αθλητών μας. Και μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει στο κολυμβητήριο Λίντο, νομίζω ότι διαθέτουμε πλέον μια εγκατάσταση η οποία δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με τις υπόλοιπες των υπόλοιπων πόλεων ανά την Ελλάδα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση γενιάσαμε την αναβάθμιση των αποδυτηρίων εδώ στο κολυμβητήριο. Ένα έργο που για πολλά χρόνια ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των συλλόγων και από την πλευρά τη δική μας θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να μπορούμε να συμβάλλουμε οικονομικά με ένα έργο προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, γιατί τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν σε αξιοπρεπείς χώρους. Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ένα παιδί να κερδίσουμε από άλλες δραστηριότητες είναι κέρδος. Ο νεοσύστατος τότε σύλλογός μας αποφάσισε να απευθυνθεί στην περιφέρεια ζητώντας βοήθεια όσον αφορά τις άθλιες συνθήκες που υπήρχαν στα αποδυτήρια του κολυμβητηρίου. Γνωρίζαμε βεβαίως ότι διοικητικά δεν ανήκει το κολυμβητήριο στην περιφέρεια Κρήτης, όμως αποφασίσαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Περιφερειάρχου, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, και ο κύριος Συριγωνάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, και ανέθεσαν άμεσα στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει όχι απλά σε μια επισκευή που εμείς ζητήσαμε τότε λόγω της δυσκολίας που υπήρχε στα ντουζ, αλλά έγινε ολική ανακατασκευή των αποδυτηρίων. Είναι ένα σπουδαίο έργο για το κολυμβητήριο Ηρακλείου.